Ευχαριστώ πολύ. Αβίνα. Gracias. Καταρχήν να πω σε μερικούς συναδέλφους ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν μπλοκάρισε ποτέ βοήθεια προς την UNRWA, πρώτον. Και όσοι το λένε αυτό, αγνοούν την κατάσταση. Και αγνοούν επίσης και κάτι άλλο. Αναφέρεται ότι υπάρχουν αντισημιτικές αναφορές σε αυτά τα βιβλία. Γιατί δεν μας παρουσίασαν ένα τέτοιο βιβλίο? Γιατί δεν μας είπε, δεν μας έφερε κάποιος ένα τέτοιο βιβλίο? Όλοι μιλάνε με γενικά σχόλια και γενικές δηλώσεις. Εγώ θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη οργάνωση η οποία εξέτασε 211 βιβλία που διδάσκονται στα κατεχόμενα. Και προέκυψαν κάποια κείμενα. Από αυτά τα 178 βιβλία ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αίθουσες που χρηματοδοτούν. Τα υπόλοιπα δε χρησιμοποιούνται μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, όπου η UNRWA δεν διδάσκει, γιατί η UNRWA διδάσκει μέχρι την 10η τάξη της εκπαίδευσης στα κατεχόμενα. Η UNRWA είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα ήταν κανονικά υπεύθυνο να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες στα κατεχόμενα. Όμως το Ισραήλ έχει αναθέσει σε εισαγωγικά αυτές τις υπηρεσίες στην UNRWA. Τώρα, με εκπλήσουν αυτά που λέγονται για τα βιβλία. Τα βιβλία μπορούν να διδάξουν το Α ή το Β. Το πιο σημαντικό όμως είναι το δέρμα και τα μάτια. Αυτά καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα την κατάσταση. Δεν πρόκειται για μια διοικητική κατάσταση. Μιλάμε για μια στρατιωτική κατοχή. Και όταν οι Παλαιστίνοι βλέπουν να βομβαρδίζονται με βόμβες φωσφόρου, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσει κανείς τίποτα. Όταν βλέπουν ότι οι φίλοι τους, οι συγγενείς τους πεθαίνουν, δεν είναι πρόβλημα αντισημιτισμού, είναι θέμα κατοχής. Ας το καταλάβουμε μια στιγμή. Εγώ ήμουν ανταποκριτής πολέμου με μια ταξιαρχία από τις πιο σκληρές του Ισραήλ και ήμουνα στη Ραμάλα. Και ένας άνθρωπος, όταν είδα την κατάσταση, μου είπε κάποιος: τα ανθρώπινα δικαιώματα τελειώνουν στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και Παλαιστινιακών εδαφών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν βλέπουν να ταπεινώνονται, βλέπουν να χάνουν την περιουσία τους, όταν βλέπουν τη βία, όταν βλέπουν ότι για να πάνε στο σχολείο τους που είναι 800 μέτρα μακριά πρέπει να κάνουν τεράστιο γύρο και να περάσουν από χιλιάδες ελέγχους, όταν ταπεινώνονται και τους αφήνουν εκεί στους ελέγχους μέσα στη ζέστη τόσες ώρες να περιμένουν, γιατί δεν πάτε εσείς εκεί να δείτε εκεί την κατάσταση, γιατί δεν πάτε εσείς στο σχολείο της UNRWA, γιατί δεν πάτε να δείτε πώς λειτουργούν αυτά τα σχολεία στη Γάζα, που κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, γιατί μας το απαγορεύουν. Ποιοι μας το απαγορεύουν? Οι κατοχικές δυνάμεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγχαρητήρια στον κύριο Λατσαρίνη. Ευχαριστώ. Thank you.